Φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Γωγό Μιλάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θέλω να καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα, κυρία Μιλάκη, και τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή ανάσταση. Να είστε καλά, την καλή επιτυχία, κύριε Παπαγά. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Είστε δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το σκηνικό του που έχει διαμορφωθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι μόνο. Και με αυτή τη θεματική θέλω να ξεκινήσουμε. Παθογένειες, προβλήματα, κινήσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά και κινήσεις, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω, κυρία Μιλάκη, να ξεκινήσω με εσάς, να ξεκινήσω με τον όρο πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η αναβάθμιση της οποίας και ο ουσιαστικός της ρόλος βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο και δημοσιογραφικής έρευνας και δημοσιογραφικών ρεπορτάζ. Και θέλω να σας ρωτήσω, πού χωλαίνει ο σχεδιασμός και ποιες οι προοπτικές? Αλήθεια είναι ότι είναι το σημαντικότερο ζητούμενο αυτή τη στιγμή στο χώρο της υγείας. Και μην ξεχνάτε ότι περάσαμε από μία πανδημία, από μία κατάσταση η οποία μας κλώνησε στη θέμελα το σύστημα υγείας, αλλά από την οποία όμως μάθαμε και πολλά. Και τι μάθαμε εν τέλει? Μάθαμε ότι η πρωτοβάθμια είναι το ζητούμενο αυτήν την κρίσιμη περίοδο και θα είναι το ζητούμενο και τα επόμενα χρόνια. Ο προσωπικός γιατρός και το σύστημα που προβλέπει την ένταξη των όλων των πολιτών της Ελλάδος στα πλαίσια του προσωπικού ιατρού, του οικογενειακού τους ιατρού, είναι μια αρχή που έχει μια πάρα πολύ καλή βάση. Να μην ξεχνάμε ότι 4.770.000 πολίτες αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό το σύστημα του προσωπικού ιατρού. Στα ηλικιακά όρια, αν των 70 ετών, το ποσοστό αυτό φτάνει το 70%. Και εξυπηρετούνται 400.000 περίπου συμπολίτες μας από αυτό εδώ το σύστημα. Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε και να λύσουμε. Όπως ο προσωπικός γιατρός αυτή τη στιγμή είναι μια επιλογή του ασθενούς εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να είναι πραγματική του επιλογή. Έχει ο καθένας από εμάς τον οικογενειακό του γιατρό που τον παρακολουθεί χρόνια, που γνωρίζει τα προβλήματα της υγείας του, που γνωρίζει το καθημερινό του θέμα. Θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, θα συνεννοηθεί μαζί του για να δει τι θα κάνει. Καθώς τι γίνεται τώρα. Αν προκύψει κάποιο καινούριο πρόβλημα. Πονοκέφαλο να έχεις, θα πας στο Βενιζέλιο ή στο Παγνί, προκειμένου να περιμένεις στα επίγοντα για να εξεταστείς. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί συμφόρηση στα νοσοκομεία, μεγάλο αριθμό ανθρώπων ασθενών στα ΤΕΠ. Ναι. Και εσείς προβάλλατε τις προηγούμενες μέρες ότι στο Παγνί, για παράδειγμα, τις αρχές του χρόνου, το πρώτο τρίμηνο, 35.000 περίπου άνθρωποι πήγαν στα ΤΕΠ για να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, ενώ μπορούμε αυτό να το έχουμε φροντίσει και να το έχουμε λύσει στην πρωτοβάθμια. Οπότε η επόμενη μέρα με κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, τι θα δώσει πάνω Θα σε δώσει αυτό τη συνέχεια του προσωπικού γιατρού. Αλλά ίσως σε μια καλύτερη βάση, όπου ο ασθενής θα επιλέγει τον γιατρό του και όπου ο γιατρός θα έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται, ας το πούμε έτσι, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Κύριε Βαμβακά, να περάσω σε εσάς. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση για την υγεία και δεν μπορώ να μην σταθώ στα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την υποστελέχωση και τις ελλείψεις σε προσωπικό. Σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία προβληματίζει, σίγουρα είναι μια κατάσταση η οποία μας ανησυχεί. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ότι σε επίπεδο Κρήτης αρκετές κλινικές βρίσκονται στο κόκκινο και υπολειτουργούν. Και θέλω να σας ρωτήσω ότι η κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται έχει να κάνει με λανθασμένες πολιτικές των τελευταίων ετών και του σήμερα ή και με παθογένειες του παρελθόντος? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια επιδείνωση. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι στα πλαίσια της πανδημίας μέσα έγιναν αρκετές προσλήψεις στα πλαίσια της πανδημίας με επικουρικό προσωπικό, κυρίως και ιατρικό και νοσηλευτικό. Όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στο προσωπικό. Και μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα πριν από 2-3 μέρες λέει ότι σε σχέση με το 2009-2010 είμαστε περίπου 10.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία από ό,τι υπήρχε τότε. Καταλαβαίνετε αυτό το μέγεθος, παρά το ότι
κάποιο προσωπικό προσλήφθηκε ως επικουρικό, όπως είπα και προηγουμένως, κυρίως και νοσηλευτικό και ιατρικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ελλείψεις και οι ελλείψεις αυτές, βέβαια το προσωπικό αυτό που προσλήφθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή προσλήφθηκε μεγάλο προσωπικό στις μονάδες θετικής θεραπείας, στις μονάδες της ΜΑΚ που έπρεπε να λειτουργήσουν και όχι σε όλο το που από σύστημα. Από τώρα οι ΜΕΦ της Κρήτης έχουν φουλάρι, νομίζω. Είναι γεμάτες σήμερα, ναι. Σήμερα πάλι είναι γεμάτες. Είναι γεμάτες. Έτσι φαίνεται. Οπότε καταλαβαίνετε το πρόβλημα αυτό υπάρχει, διωγγώνεται και αυτό που πρέπει να γίνει είναι σιγά σιγά για τα πράγματα να αλλάξουν και εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πιστεύουμε ότι είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητές μας η ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ότι η πρώτη κίνηση μετεκλογικά είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό, με μόνιμο προσωπικό, να καλυφθούν οι θέσεις που υπάρχουν κενές σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στα απομακρυσμένες περιοχές και στην Κρήτη έχουν τις περιοχές που υπάρχει έλλειψη και στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα και στα κέντρα υγείας υπάρχουν ελλείψεις. Βλέπετε, προηγουμένες μέρες ακούσαμε για ελλείψεις που υπάρχουν στο κέντρο υγείας Χάρακα που δεν μπορούν να καλυπτούν και δεν μπορούν να καλύψουν την περιοχή. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει ανάγκη αυτό να γίνει και υπάρχει ανάγκη όχι μόνο να καλυφθούν οι θέσεις, όμως να πληρωθούν και οι υγειονομικοί με αυτό που τους αξίζει, με αυτό που πρέπει. Γιατί αυτά που παίρνουν είναι ελάχιστα, βάζουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, παραπάνω ώρες και αυτό τους έχει κουράσει πάρα πολύ. Μάλιστα, οπότε χρειάζεται και κάλυψη κενών λοιπόν. Οι κριτικοί αγαπούν τη συζήτηση γύρω από την κατάθεση προτάσεων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης γενικότερα, αλλά και λύσεις σε ζητήματα που τους απασχολούν. Κυρία Μιλάκη, η αναπτυξιακή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας για την Κρήτη τι περιλαμβάνει? Μπορεί να μιλάμε για ΒΟΑΚ και ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από το ΒΟΑΚ, αλλά ΒΟΑΚ σύγχρονο 2023 δεν έχουμε. Κακά τα ψέματα. Ξεκινάμε, αλλά δεν έχουμε κάτι. Και βέβαια δεν πρέπει να βγάλουμε από τη συζήτηση και το σκηνικό που διαμορφώνεται στο επαρχιακό δικό δίκτυο με την επικίνδυνοτητα. Σαφώς. Και γιατί εστίασα στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, για να είμαι συγκεκριμένος και συνεπής, διότι πραγματοποιήσαμε μία έρευνα πριν από μία εβδομάδα μέσα από την εκπομπή, συγκεκριμένα η Εύη Χαρακιανάκη, συνάδελφος, και τι προέκυψε, ότι οι κριτικοί Ηρακλειώτες τι είπανε? Φτιάξτε δρόμους, φτιάξτε υποδομές, δεν αντέχουμε να θερνούμε άλλους ανθρώπους μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό. Γιατί πράγματι η Κρήτη πάσχει από υποδομές. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος μετά από τόσα χρόνια που έβαλε σε προτεραιότητα το ΒΟΑΚ και είναι και ο πρώτος ο οποίος έκανε αυτό το ζητούμενο των κριτικών πράξη. Επομένως, ΒΟΑΚ θα υπάρξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό δίκτυο, το επαρχιακό, θα σας θυμίσω ότι γίνονται προσπάθειες και από την Περιφέρεια Κρήτης, όπου και οι δύο εμείς είμαστε μέλη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Συμβουλίου, προς αυτή την κατεύθυνση για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Και θα πρέπει να πούμε ότι πράγματι έχουμε ένα κακό οδικό δίκτυο. Έχουμε όμως και μια κακή οδική συμπεριφορά. Άρα είναι θέμα και κουλτούρας και παιδείας. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε ακόμα και από τα σχολεία, εκπαιδεύοντας τους μικρούς μαθητές, και γίνονται προσπάθειες σε αυτή την περίοδο και από την αστυνομική διεύθυνση και από άλλους φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ΒΟΑΚ όμως είναι ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο. Είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπό κατασκευή. Και ακολουθεί και το αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, κατά το 25% περίπου έχει ολοκληρωθεί, προχωράει τέλος πάντων σε ανέγερση. Επομένως, και με την προσθήκη ενός επιπλέον τμήματος του αεροδρομίου Καστελίου, που και αυτό θα βοηθήσει την επέκτασή του και θα έχει ως συνέπεια τα επόμενα χρόνια που θα δεχόμαστε εμείς πάρα πολύ περισσότερους επισκέπτες. Να μένετε την επόμενη δεκαετία να φτάσουμε τα 15 εκατομμύρια επισκέπτες στην Κρήτη. Όλες αυτές οι υποδομές θα είναι χρήσιμες και απαραίτητες προκειμένου να ανέβει και το βιωτικό επίπεδο όχι μόνο αυτών που θα έρχονται, αλλά και των κριτικών. Φτιάχνοντας τέτοια υποδομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας, τις συνθήκες στον δρόμο και βέβαια και την επιχειρηματική κατάσταση που θα επικρατήσει στο νησί τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια. Κύριε Βαμβακά, ήρθε η στιγμή το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει, να ανακτήσει τη δυναμική του παρελθόντος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης μέσα από την κατάθεση προτάσεων που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πορεία του νησιού? Και τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση? Κοιτάξτε, δείτε, το ΠΑΣΟΚ ήρθε η ώρα να κερδίσει τις δυνάμεις του πάλι και αυτό είναι ένα μεγάλο στίχημα για μας. Γι' αυτό το λόγο συσταρτευτήκαμε και εγώ προσωπικά με το ΠΑΣΟΚ, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει
κερδίζοντας τις δυνάμεις αυτές, να φτάσουμε πάλι στην ώρα να διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουμε προτάσεις για τη γενιά, τη νέα γενιά, για την μεσαία τάξη που αυτή έχει υποστεί όλες τις ζημιές και όλα τα βάρη τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσεις λοιπόν του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν σε ένα μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη του τόπου που έχει να κάνει με θέσεις εργασίας, με μόνιμες θέσεις εργασίας για όλο τον κόσμο πλέον, και αυτό αφορά και την Κρήτη. Και από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αναπτυξιακά τι θα γίνει στην άποψη να κερδίσουμε χρόνο και να γίνουν προτάσεις έτσι ώστε να βρεθούν θέσεις εργασίας, να δουλέψει ο κόσμος. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα από το οποίο έχει σαν στόχο το ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως τη νέα γενιά, όπως σας είπα, που έχει πληγεί τόσο πολύ, που πρέπει σε αυτό το κομμάτι να δούμε τις προτάσεις που έχουν γίνει, που αφορούν την κοινωνική κατοικία, που αφορούν τις θέσεις εργασίας, που αφορούν την ποιότητα ζωής. Γιατί αυτή τη στιγμή η ακρίβεια, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το κυριότερο, αυτό που έχει πιο πολύ από όλα να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και ειδικά η μεσαία τάξη. Γιατί η ακρίβεια αυτή πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί στα έξοδα τα οποία έχει. Η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Ναι, όμως και στην Ελλάδα έχει ενταθεί πολύ περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγοραστική αξία των εργαζομένων. Μάλιστα. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Οπότε εκεί χρειάζονται θέσεις και προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με μείωση των φόρων, μείωση φόρων κατανάλωσης, μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη, αύξηση των μισθών. Με συνθήκες και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, να αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο, που τώρα 10 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί τίποτα στο δημόσιο. Παρότι υπάρχει ακρίβεια, δεν έχει αυξηθεί τίποτα στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια. Δεν παίρνουν δώρο οι άνθρωποι του δημοσίου που δουλεύουν στο δημόσιο. Και όλα αυτά είναι στην ατζέντα τη δικιά μας για να βελτιώσουμε κοινωνικά την Ελλάδα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι στην αναφορά του κ. Βαμβακά? Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη, ανεβαίνει και στην Ελλάδα. Σαφώς και έχουν γίνει προσπάθειες στήριξης αυτών των νοικοκυριών, με τα καλάθια του νοικοκυριού, με όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας. Σίγουρα έχουν βοηθηθεί οι οικογένειες. Δεν είμαστε στην καλύτερη φάση, αλλά προφανώς υπάρχει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο της κυβέρνησης, το οποίο θα εξελιχθεί και τα επόμενα χρόνια για την βοήθεια των οικοκυριών. Μία αναφορά πριν από λίγο, κύριε Βαμβακά. Αυτό όμως το πρόγραμμα, μιλάμε τώρα για ΠΑΣΠ 11 ευρώ το μήνα. Έτσι, εδώ η αγοραστική αξία έχει μειωθεί περίπου 40% τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει και όλες οι αναφορές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, έκανε πριν από λίγο μία αναφορά η κυρία Μιλάκη στα 15 εκατομμύρια των επισκεπτών που αναμένεται να βρεθούν τα επόμενα χρόνια και να επισκεφθούν την Ελλάδα και την Κρήτη συγκεκριμένα. Καταγράφεται μια δυναμική στον τουρισμό, αλλά τι να την κάνεις αν δεν υπάρχουν ασφαλείς δρόμοι, αυτό που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, τι να την κάνεις βέβαια αυτή τη δυναμική αν φοβάται κάποιος να βγει στον δρόμο και παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του, θα πω εγώ. Μαζί με αυτή την παράμετρο, τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού, εργατικά χέρια, ειδικά στα ξενοδοχεία, διαφορία των νέων να ασχοληθούν με τον τουριστικό κλάδο. Τι κάνουμε για αυτή την παράμετρο? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί αφορά τις επόμενες δεκαετίες και όχι μόνο. Τι πρέπει να γίνει κατά τη δική μου γνώμη, και αυτό είναι και στη βάση του προγράμματος της κυβέρνησης. Θα πρέπει να δούμε έναν τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, όπως θέλουμε όλοι μας, γιατί η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η επιδότηση των επιχειρήσεων, ήδη υπάρχουν προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων για την πρόσληψη εργαζομένων, επιδοτώντας κατά 50% και περισσότερο το ασφαλιστικό τους και τη μισθοδοσία τους, είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Επιδότηση λοιπόν των επιχειρήσεων του τουρισμού, προκειμένου να προσλαμβάνουν προσωπικό με μεγαλύτερη ευκολία. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Ας αφήσουμε πια, νομίζω, τα επιδόματα ανεργίας στην άκρη και ας επιδοτήσουμε την εργασία, δίνοντας κίνητρο στους εργαζόμενους να δουλέψουν με καλές αμοιβές, που θα πρέπει σίγουρα να αυξηθούν και στο κομμάτι του τουρισμού, αν κρίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κριτικών είναι επεργάζεται στον τουρισμό. Ο πρωτογενής τομέας και τουρισμός είναι τα βασικά μας πλεονεκτήματα στην Κρήτη. Και με αυτά τα δύο μέτρα, ίσως θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες αποδοχές, περισσότερους εργαζόμενους στον τουρισμό και τουρισμό όλο το χρόνο. Μάλιστα.
τουρισμό όλο τον χρόνο, επί κυρία Μιλάκη, κύριε Βαμβακά. Πώς μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα τον τουρισμό και τη δυναμική του τουρισμού σε επίπεδο Κρήτης και γιατί όχι να επεκτείνουμε και την τουριστική περίοδο? Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ ποια είναι? Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά τουρισμό όλο τον χρόνο. Έτσι, αυτό προϋποθέτει θέσεις εργασίας, προϋποθέτει να υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι να έρθουν να δουλέψουν στον τουρισμό. Βλέπετε ότι τελευταία στην Κρήτη, ειδικά στο Ηράκλειο, κατάφεραν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να υπογράψουν την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργοδότες, που πέτυχαν αυξήσεις παραπάνω από ό,τι υπήρχαν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι το θέμα όμως να γίνει υποχρεωτικό και αυτή η ατζέντα και αυτή η συλλογική σύμβαση να γίνει υποχρεωτική, να εφαρμοστεί από όλους. Και συγχρόνως να υπάρχουν αυτές οι τριετίες που χρειάζονται για την παραιτέρω αύξηση και τελικά να καταφέρουν οι εργαζόμενοι να δουλεύουν παραπάνω και να τηρούνται οι κανόνες αυτοί και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους και να φτάσουμε στο σημείο λοιπόν να πληρώνονται όπως πρέπει, να πληρώνονται, θα συμφωνήσω με την ΓΟΓΟ ότι θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο να πληρώνεται η εργασία και όχι η ανεργία, όμως μέχρι να γίνει αυτό πρέπει και η ανεργία και ο χρόνος ανεργίας να είναι βάση της εργασίας και όχι βάση του χρόνου που βάζουμε χωρίς κανόνες 3 μήνες ή 2 μήνες, να είναι και αυτό ακόμα βάση της εργασίας που κάνει ο καθένας. Και έτσι θα καταφέρουμε να δουλέψουμε όλο τον χρόνο. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν και εξωτερικές μονάδες, υπάρχει η φύση, υπάρχει η πρωτογενής τομέας με όλα τα προϊόντα και πιστεύω ότι είμαστε στην καλύτερη φάση για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο των 12 μήνες απασχόληση του τουρισμού. Κάτι που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό. Αυτό είναι ένα ζητούμενο που δεν το έχουμε λύσει. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν εκπαιδευτικά ιδρύματα που να υποστηρίξουν αυτό και ακόμα από τα σχολεία να ξεκινήσουμε για να εκπαιδεύουμε εργαζόμενους μελλοντικούς στον τουρισμό της Κρήτης. Ας στηρίξουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το ζητάνε εδώ και 2 χρόνια. Και το ΤΕΙ και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συγγνώμη. Το ζητούν οι εργαζόμενοι του τουρισμού ότι θέλουν να ξαναλειτουργήσει όπως πρέπει, γιατί και για αυτούς είναι πολύ αναγκαίο. Μάλιστα. Και πολύ χρήσιμο. Και πόσα στελέχη έχουν βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία εκεί στη σχολεία. Πρωτογενής τομέας, έκανε μια πρώτη αναφορά ο κύριος Βαμβακάς. Είναι πολλά τα προβλήματα, κυρία Μιλάκη, με τους αγρότες της Κρήτης να αισθάνονται αδικημένοι σε σχέση βέβαια και με τους συναδέλφους τους της υπόλοιπης Ελλάδας, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Με ποιους τρόπους τώρα μπορούμε να πείσουμε τη νέα γενιά κτηνοτρόφων να παραμείνει στην Κρήτη, να παραμείνει στο επάγγελμα, να συνεχίσει αυτή την παράδοση και να επενδύσει και στην ενδοχώρα? Είναι ένα στοίχημα το οποίο οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν το έχουν κερδίσει. Αλήθεια είναι ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο δεύτερος βασικός πυλώνας που έχουμε στην Κρήτη, εκτός από τον τουρισμό που είπαμε προηγουμένως, και θα πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτόν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και με το μεταφορικό ισοδύναμο και με τις επιχορηγήσεις πρώτες ύλες, ηλεκτροδότηση κλπ. Με τις αυξήσεις που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση των αγροτών της πρώτης ύλης ειδικά και της ενεργειακής αύξησης. Ωστόσο, και πάλι θα επιμείνω ότι και εκεί χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των νέων αγροτών, τα κίνητρα στους νέους αγρότες που είναι πραγματικά αγρότες, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο προϊόν το οποίο θα έχει ονομασία προέλευσης, θα μπορεί να πουληθεί στο εξωτερικό με άλλες βάσεις. Η διαχείριση των προϊόντων μας στην Κρήτη, που είναι τα βασικά μας προϊόντα, ποια είναι, το λάδι, το κρασί, το αμπέλι κλπ. Αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για την ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα. Και φυσικά είμαστε δίπλα στους αγρότες που βλέπουν τις περιουσίες τους να εξελίσσουν, να θέλουν να τις εξελίξουν αλλά να μην μπορούν γιατί δεν τους δίνονται κίνητρα. Όμως και μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από ίδιους πόρους μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες και για τον πρωτογενή τομέα. Υποστηρίζω ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Βαμβακά, να μείνουν τα Ελληνόπουλα στην περιφέρεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θα δώσουμε τη δική μας μάχη προκειμένου τα Ελληνόπουλα αυτά να δώσουν και μία όθηση στην περιφέρεια και μαζί με τον πρωτογενής τομέας και ο τουριστικός κλάδος να αποτελέσουν κατά κάποιο τρόπο παραγωγικές δυνάμεις. Τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Αυτό τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ακόμα και για τη νέα ΚΑΠ, ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις. Είναι το όχημα για να πάμε παραπέρα τα επόμενα χρόνια. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε.
Να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Μιλάκη. Πρώτα απ' όλα για τον πρωτογενή τομέα. Εδώ χρειάζεται στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Πρέπει να γίνουν και εδώ έχει πολύ πληγή η αγροτιά και κτηνοτρόφοι από την ακρίβεια. Δηλαδή εδώ χρειαζόμαστε πλαφόν στην τιμή της ενέργειας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι, αφορολόγητο πετρέλαιο. Αυτά μας λένε τώρα που πηγαίνουμε και εμείς και βλέπουμε τους αγρότες και μιλάμε στα χωριά, να καλυφθεί ένα μέρος του κόστου των εφοδίων και των ζωοτροφών που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, πάνω από 30-40%, να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης των αγροτών υγιής, που και εκεί είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι, δεν έχει καλυφθεί καθόλου αυτό το θέμα. Να δούμε τι θα γίνει φέτος με οι λύσεις που προτείνονται, βλέπετε ότι δεν προχωράνε. Και συγχρόνως πρέπει σε ένα μεγάλο βαθμό να χρηματοδοτηθούν αγρότες, συνεταιρισμοί και άλλες συνεταιριστικές και ενεργειακές κοινότητες για να γίνουν αναζητούμενες πηγές ενέργειας. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Και είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες μας να αποκτήσουν και αναζητούμενες πηγές ενέργειας. Κάτι το οποίο δεν προβλέπεται, σας είπα και προηγουμένως, να γίνεται. Και αυτό είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν χωρίς τη βοήθεια του κράτους σε αυτό το θέμα. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά και πρέπει λίγο να επισπεύσουμε. Και πώς θέλω να κλείσουμε με το διακύβευμα των εκλογών και με όλα όσα ακούγονται γύρω από τις συνεργασίες. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Βαμβακά. Στο κομμάτι των συνεργασιών, ποια είναι η θέση σας και του Πασόκου βέβαια γενικότερα? Έχουμε ακούσει για άγνωστους χ και υποψήφιους για τη θέση του Πρωθυπουργού, για προοδευτικές και δημοκρατικές συνεργασίες και δυνάμεις στην επομένη των εκλογών και για κυβέρνηση ή τιμένων, ο κύριος Μητσοτάκης το λέει. Για ποιους λόγους λοιπόν κάποιος να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ? Και τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, στο κομμάτι των συνεργασιών? Κοιτάξτε, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους θεσμούς και τους νόμους. Αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές με ένα εκλογικό νόμο που είναι η απλή αναλογική. Που τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να προκύψει καμιά κυβέρνηση αυτοδύναμη. Αυτός ο νόμος προβλέπει λοιπόν συνεργασία πολλών κομμάτων για να γίνει μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Η συνεργασία αυτή, αυτό που εμείς πιστεύουμε και προτείνουμε, είναι ότι πρέπει να γίνει με βάση αρχές, με βάση προγράμματα, με βάση θέσεις. Και μετά που θα βρεθούν αυτά τα προγράμματα και αυτές οι θέσεις, θα δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν τις θέσεις αυτές και τα προγράμματα αυτά. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να μας κάνει δυνατούς ο ελληνικός λαός, να μας δώσει ένα μεγάλο ποσοστό, με ένα μεγάλο διψήφιο ποσοστό, έτσι ώστε να μπορούμε να διαπραγματευτούμε όταν έρθει η εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Να μπορούμε να διαπραγματευτούμε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα το οποίο πιστεύουμε εμείς, έχοντας δύναμη αυτό, μπορούμε να το περάσουμε. Μάλιστα. Και να γίνει μια κυβέρνηση την άλλη μέρα για όφελος του ελληνικού λαού. Με βάση προγράμματα, θέσεις και με βάση όχι πρόσωπα. Τα πρόσωπα που θα βρεθούν μετά, που θα υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν πιστεύουμε πλέον στις κυβερνήσεις που είναι μονοκομματικές. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι αυταρχικές. Δεν μπορούν να περάσουν κάποια πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στο πλαίσιο αυτό των συλλογικών κυβερνήσεων, συμμαχικών, με αρχές για το καλό της Ελλάδος και των Ελλήνων. Είστε σαφείς. Κυρία Μιλάκη, υπάρχει περιθώριο για συνεργασία και συνεννόηση με κάποια άλλη πολιτική δύναμη την επομένη των εκλογών, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Η δική μας θέση, βέβαια, είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ελπίζοντας ότι ο ελληνικός λαός θα σκεφτεί καλά και θα ψηφίσει με το μυαλό του και όχι με άλλες παραμέτρους. Και με δεδομένο ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι εκείνες που δίνουν τις λύσεις. Γιατί για σκεφτείτε στον Εύρο, όταν είχαμε το ζήτημα με τους Τούρκους, να είχαμε μια κυβέρνηση πολυκομματική, η οποία δεν θα μπορούσε να αποφασίσει τι θα κάνει άμεσα. Για σκεφτείτε στην πανδημία, όταν είχαμε την εποχή του κορονοϊού, αν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία είχε πολλές φωνές και δεν μπορούσε να πάρει γρήγορα αποφάσεις. Αυτές λοιπόν οι εποχές που διανύουμε, οι εποχές των κρίσεων, των διαδοχικών και αλλεπάλληλων κρίσεων, θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα προκύπτουν την λαϊκή βούληση, γιατί ο λαός αποφασίζει, εκείνον σεβόμαστε. Και αν τυχόν δεν προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που εμείς αυτό επιθυμούμε, θα δούμε. Μάλιστα. Από εκεί πέρα τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Με τις συνεργασίες. Κυρία Μιλάκη, κύριε Βαμβακά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,